Σήμερα ο γραμματέα τύπου του Ρώσου Προέδρου, Δημήτρη Πεσκόφ, εξέφρασε την άποψη ότι είναι απαράδεκτη η ιστερία που προκαλούν τα αγγλοσαξονικά και ουκρανικά μέσα μαζική ενημέρωση. Οι ίδιε οι δηλώσει ότι η Ρωσία πρόκειται να επιτεθεί σε κάποιον και οι επικρίσει εναντίον τη Ρωσία με την έννοια ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται κατά κάποιο τρόπο επιθετικά είναι απολύτω αβάσιμε και λανθασμένε στην ουσία, είπε ο Πεσκόφ. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι κατηγορίε για επιθετικότητα κατά τη Ρωσία μπορεί να είναι μια προσπάθεια απόκρυψη προετοιμασιών για μια στρατιωτική λύση του ζητήματος των Ντόνμπα. Φοβόμαστε ότι αυτή η πίεση μπορεί να είναι μια προσπάθεια απόκρυψη των προετοιμασιών τη Ουκρανία για μια στρατιωτική λύση στο πρόβλημα των Ντόνμπα. Θα ήταν απόλυτη τρέλα, είπε ο Πεσκόφ. Ο εκπρόσωπο του Πούτιν επέστησε επίση την προσοχή στο γεγονό ότι η Ρωσία δεν έχει προετοιμάσει, δεν προετοιμάζει και δεν θα προετοιμάσει επιθέσει σε κανέναν. Η Ρωσία είναι μια απολύτω ειρηνική χώρα που ενδιαφέρεται για καλέ σχέσει με του γειτονέ τη, διαβεβαίωσε εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Την ίδια στιγμή, είπα, συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν σε όλου του τόνου ότι όλε οι επιλογέ βρίσκονται στο τραπέζι, ω απάντηση στη συσσόρευση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορά του με την Ουκρανία. Ανώτατοι αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν με τον ΝΑΤΟ αυτή τη βδομάδα για να αποφασίσουν ποια περαιτέρω βήματα θα λάβουν. Όπω καταλαβαίνετε, όλε οι επιλογέ είναι στο τραπέζι και υπάρχει μια εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά επιλογών, είπε στου δημοσιογράφου την Παρασκευή η βοηθό Υπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκέ και Ευρασιατικέ Υποθέσει Κάρεν Ντόρνφριντ. Υπάρχει μια διάχυτη άποψη ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία μπορεί να λάβει το δικαίωμα να αναπτύξει δεκάδε πολεμικά πλοία και υποβρύχια τη στα ύδατα τη Μαύρη Θάλασσα, παρακάμπτοντα την σύμβαση του Μοντρέ. Αυτό κατέστη δυνατό, αφού ο Υπουργό Άμυνα τη Βουλγαρία, Γεώργη Παναγιώτοφ, ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη τη διοίκηση του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, στο έδαφο τη χώρα, η οποία επιτρέπει στη Συμμαχία να διατηρεί ελεύθερα μεγάλο αριθμό πλοίων στην περιοχή. Ο επικεφαλή του Βουλγαρικού Υπουργείου Άμυνα, Γεώργη Παναγιώτοφ, δήλωσε ότι η η χώρα του ενδιαφέρεται να αναπτύξει ένα περιφερειακό τμήμα τη ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα στο έδαφο τη. Ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ήδη εγκρίνει αυτή την πρόταση, ωστόσο η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μόνο στο μέλλον. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την αποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.